Διαλλακτική στάση φαίνεται να τηρεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, προκειμένου η πορεία του έργου του νέου ΒΟΑΚ να μην εγκλωβιστεί σε δικαστικές διαμάχες. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, που ζητούν υπογειοποίηση των ποιμάτων που διέρχονται από τα διοικητικά του όρια, θα επιχειρήσουν να βρουν εξοδικαστικά κοινό πεδίο συνεννόησης με το Υπουργείο, προκειμένου να αποφευθούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά Ηράκλειο. Το θέμα είναι από τη λογική να περάσουμε στην πράξη, δηλαδή να μπορέσουμε να λύσουμε ζητήματα που πραγματικά τίθενται. Οι απαντήσεις θέλουν δουλειά. Πρώτα σας χρωστάμε μια απάντηση για το τι θα γίνει με την πρόσβαση του ΒΟΑΚ στο Καστέλι. Αυτή θα την έχετε μέσα στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες. Κάθε πράγμα στο καιρό το λέμε και ο κογιός τον Αύγουστο. Μπορούμε να κάνουμε μια διαβούλευση με χαρακτηριστικά συλλογικά. Έχω μια λογική πάνω στην οποία είμαι απόλυτα διατεθειμένος να συζητήσουμε. Οι λύσεις σε αυτό το ζήτημα προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των προβλημάτων που προβλέπουμε, θα έλεγα προβλέπουμε με βεβαιότητα ότι θα δημιουργούσε ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος χωρίς τις κατάλληλες πρόνοιες, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι τίθεται στο τραπέζι ώστε να συζητηθεί και εγκαίρως να προγραμματιστεί η αντιμετώπιση του. Ο λόγος που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει υπογειοποίηση του τμήματος που αφορά στο εντός γαζίου κομμάτι είναι γιατί με την υφιστάμενη χάραξη αποκόπτονται εντελώς οι περιοχές νότια και βόρεια του γαζίου. Και μιλάμε για περιοχές που έχουν, όπως είπα και πριν, πολύ μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς είναι όριμες οι πολυοδομικές μελέτες. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσει η περιοχή να αναπτυχθεί με βάση τις πραγματικές δυνατότητες και να μην βάλουμε άλλα εμπόδια. Αυτό είναι το αίτημά μας. Είμαστε εμπροστοβαροί σε οτιδήποτε έχει ζητηθεί να υποστηρίξει ο Δήμος σε σχέση με τα μεγάλα έργα. Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, κατά τη σημερινή συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, έδωσε ένα υπόμνημα με ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων και στην αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης μετά τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο Καστελίου. Και το Καζαντζάκης δεν μπορεί να μείνει ένα χώρος κενός, όπως για τόσα χρόνια έχει μείνει το ελληνικό πριν ξεκινήσει η αξιοποίησή του. Οι προτάσεις του Δήμου προφανώς έχουν μεγάλη σημασία. Είχε την ευκαιρία να με πληροφορήσει για κάτι που εγώ πρώτη φορά το μαθαίνω, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο προφανώς είναι συμμετοχός και ο Δήμος, είναι συγκύριος. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα προσμετρήσει η όποια ορίμανση μελέτη αυτή τη στιγμή τρέχει από το ΤΑΙΠΕΔ και σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και ο Χρήστος Σταϊκούρας και εγώ θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κοινό τόπο με τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο. Να καταστεί σαφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης αυτής, να γίνει παραδεκτό το εμπράγματο δικαίωμα του Δήμου Ηρακλείου στην έκταση αυτή ως βάση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση, την οποία βεβαίως επιθυμούμε. Αντίστοιχη συνάντηση εργασίας είχε ο Υφυπουργός και στο Δήμο Μαλεβιζίου, με τον Δήμαρχο να τονίζει πως η περιοχή σηκώνει μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Κρήτης, όπως για παράδειγμα το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, και ενώ εξελίσσεται το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.